οποίοι οι Ιάπωνες τιμούν υπερβολικά την αρχαία Σπάρτη. Υπερβολικά, όταν λέμε υπερβολικά, υπερβολικά. Εδώ έχουμε, έχουν κάθε χρόνο γίνεται η αναπαράσταση του Φιδιππίδη αυτού που ήρθε από την Αθήνα, ο Φιδιππίδης, ένας Ρωμαίας μεγάλων αποστάσεων της εποχής εκείνης αρχαίας, για να ζητήσει από τους αρχαίους Σπαρτιάτες να συμμετέχουν εναντίον των Περσών στο Μαραθώνα κλπ. Που οι Σπαρτιάτες, λόγω των δικών τους δεδομένων με το φεγγάρι και με το ένα και με το άλλο, δεν δεχθήκανε να πάνε. Και ήταν αρνητική η απάντηση. Βέβαια πήγανε εκ των υστέρων. Ναι. Αλλά αυτή τη διαδρομή του Φιδιππίδη την κάνουν κάθε χρόνο από την Ακρόπολη, ξεκινάνε και φτάνουν στη Σπάρτη. Κάνουν 22 ώρες, 23 ώρες, 24 ώρες. Τρέξιμο. Τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό. Και οι Ιάπωνες, περίπου το 40% των συμμετεχόντων είναι Ιάπωνες, οι οποίοι έρχονται εδώ με τις τηλεοράσεις τους, με τα αυτά τους, λέει, το θεωρούν τιμή να λάβουν μέρος. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα έρθουν πρώτοι ή τελευταίοι, αρκεί να λάβουν μέρος και να τερματίσουν. Και πάνε και φυλάνε το άγαλμα του Λεωνίδα. Εδώ στη Σπάρτη. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο για τη Σπάρτη μας. Ότι και εμείς σκεφτήκαμε να το κάνουμε εδώ στη Σπάρτη, λόγω του ότι η Σπάρτη μπορεί να ήταν για τον πόλεμο, αλλά μάλλον το εντόπισα. Μπορεί να ήταν δυνατή, ισχυρή στον πόλεμο, αλλά το έκανε για την ειρήνη και την ελευθερία. Ναι, αλλά είχε και τη μεγαλύτερη φιλοσοφική σχολή. Καλλιτεχνήματα, καλλιτέχνες, τα πάντα είχε. Η καλλιτεχνική ζωή της Σπάρτης, της αρχαίας Σπάρτης, που λέγανε ότι είναι άγρη κλπ. Ναι, αλλά ταυτόχρονα παράλληλα είχαν τις καλές τέχνες στο έπακρον. Γι' αυτό και βρίσκουν και πάρα πολλά αγάλματα. Να αναφέρω μια σύμπτωση. Ναι. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το έργο αυτό στη Γαρδίτσα, κάναμε μια βραδιά για ένα αφιέρωμα για τον Πιτάγορα. Γαρδίτσα που είναι. Καρδίτσα. Α, στην Καρδίτσα. Καρδίτσα. Ναι. Μετά τη συναυλία, μετά από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ. Α. Και ο Βρετάκος και σε μια συνέντευξη το ανέφερε. Προφητικά το έργο μου δικαιώθηκε. Βέβαια. Τώρα, πριν λίγο καιρό, είχαμε στο Τόκιο το δυστύχημα το πυρηνικό. Το Κουφουντίνα, πώς το λέγανε. Και, και 5 Αυγούστου που είναι η συναυλία μας, συνέπεσε μία μέρα πριν τις 6 Αυγούστου που είναι η ημερομηνία που έπεσε η ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Το έφερανε έτσι διαδικασίες και λοιπά και ήταν μία μέρα πριν. Χωρίς πρόθεση. Χωρίς πρόθεση. Είδαμε ότι οι ημερομηνίες από την ΕΡΤ και από όλους τους συντελεστές συνέκλειναν στην 5 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά είναι σημαδιακά. Και νομίζω ότι... Ξεχάσαμε ότι πρέπει να παίξει λίγο μουσική. Θα το παίξει τώρα. Δεν ξεφεύγει. Είπα να πω κάτι για να ξεκινήσω. Δεν ξεφεύγει. Δεν γλιτώνει. Θα το κάνουμε εδώ έτσι, ζωντανά όπως είμαστε και θα δείξουμε στον κόσμο, να ακούσει ο κόσμος περίπου τι θα ακούσει την Παρασκευή. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έχει τίτλο «Αν δεις τον ήλιο να σου γνέφει». Είναι ένα στίχος από ποίημα του Βρετάκου, μεμονωμένα ποίηματα, τα οποία είναι λαϊκά τραγούδια και τα έχω ντύσει με συμφωνική ορχήστρα και με τη χοροδία, για να δώσουν, όπως είπαμε πριν, μια πιο εμπλουτισμένη διάσταση. Κύριε Καλλιτσί, το ποίημα Σπάρτης Πορτοκαλιές, επιστροφή στο βουνό, μαζεύω τα πεσμένα στάχια και διάφορα άλλα τραγούδια που θα κλείσουμε μαζί. Μια λεπτομέρεια. Και ο κύριος ήρθε και στο Μόντρα Φιλοκερδός και εδώ πέρα. Μην το αναφέρεις αυτό. Γιατί όχι. Δεν θα κλείσουμε με τη μουσική, με το πιάνο, γιατί έχουμε μετά να κάνουμε σχολιασμό επ' αυτών. Και μετά κλείνουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα με ενδιαφέρει οι τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι θα γίνει την Παρασκευή και ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι όσοι λένε και διακηρύσουν. Εμείς δεν θέλουμε πόλεμο. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε πυρηνικά. Δεν θέλουμε εκείνο. Δεν θέλουμε οι αναρχικοί που θέλουν μακριά από τους άρχοντες που είναι
λαμόγια και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια όλοι αυτοί πρέπει να τιμήσουν τον Νικηφόρο Βρετάκο. Και να δώσουμε ένα μήνυμα προς τους, όπως είπαμε, τους ισχυρούς της γης, ότι δεν θέλουμε πολέμους. Έτσι. Και σαν αποτέλεσμα ενισχύουμε και τα ιδρύματα και τους σκοπούς φιλανθρωπικούς. Ναι, καλά, αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι το διατάφτα. Πάμε στο πιάνο. Πάμε, ναι. Δεν γλιτώνω. Πάμε, δεν γλιτώνουμε τίποτα. Μπράβο, ναι, δεν το θυμάμαι ότι τραγουδήσει όμως. Όχι, κανένας. Θα το ακούσει όμως. Και βγαίνει πέρα και στις φωνές. Βέβαια.
Εμείς συνεχίζουμε τα σχόλια. Θα έλεγα αυτές οι δύο φωνές που είπε ο Νίκος θα είναι του Μιχάλη του Δημητρακάκου και της Σοφίας Καπετανάκου. Υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου μαέστρου Ανδρέα Πιλαρινού και διδασκαλία χοροδίας Δημήτρη Μπουζάνη. Είναι από τους καλύτερους μαέστρους που διαθέτει η Ελλάδα. Ναι. Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι εντάξει. Τέλεια, έτσι. Κάνω για κάμερα, μαν. Είσαι φανταστικός σε όλα σου. Εμείς είμαστε... Καταρχήν, εγώ έχω σχέση... Πρώτα πράγματα μας κάνεις άνετα όλους, Ναι. Έχω σχέση αίματος με τους τηλεθεατές μου. Ναι. Δεν κρυβόμαστε. Τα λάθη μας είναι ανθρώπινα. Σωστό. Εντάξει. Και είμαστε ζωντανοί. Ναι. Ναι. Και προσπαθούμε να είμαστε αληθινοί απέναντί τους. Μπράβο. Γι' αυτό και δεν λέμε ψεύτικα πράγματα. Πολύ ωραία. Αυτά έτσι περιληπτικά. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι τίποτα άλλο. Επαληθεύεται και η δική μου παρότριση όλων. Έχει σημασία το όλων. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μου πει ότι άσε μας τώρα με τις κλασικές μουσικές και μετά. Όχι. Είναι αυτό το η πεμπτουσία της ζωής την οποία αυτή άρπαξε ο Νικηφόρος Βρετάκος. Την άρπαξε. Την είχε έμφυτη μέσα του. Και την εξωτερήκευσε με τα ποίηματά του, με την φιλοσοφία του, με την ευαισθησία του. Ο ίδιος ζούσε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν ο νεόπλουτος που κοίταζε να μένει σε παλάτια και δεν τον ενδιαφέρε τίποτα άλλο, απλώς το έκανε για να κερδίζει. Δηλαδή ο Βρετάκος δεν κέρδισε χρήμα, κέρδισε ζωή. Μπορώ να πούμε πολύ απλά ότι είχε τόση ανθρωπιά μέσα, και αγάπη, μέσα του και αγάπη για τον άνθρωπο, ναι, ναι, που ναι, τη μοίραζε στους όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε. Όχι, ακόμα δεν φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να μας πεις τι είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις στους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα όλους τους Λάκωνες και όλους τους Έλληνες να ήταν μαζί μας. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί ο φόρος παίρνει μόνο 2.000 άτομα, αλλά υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, μπορούν να τα προμηθευτούν από το Σιανοπούλιο ή να έρθουν εκείνη την ημέρα εκεί, υπάρχουν εισιτήρια. Νομίζω ότι το Σιανοπούλιο κάνει καταπληκτική δουλειά. Ναι. Δεν εφίδεται εμποδίων, έχει κάνει πλήρη και καλή οργάνωση. Μεγαλύτερη δικαιώση και ικανοποίηση για μας θα ήταν να βλέπαμε να ήταν πάκτο το Σιανοπούλιο, το θέατρο, το αμφιθέατρο. Ναι. Θα ήταν η μεγαλύτερη μας αμοιβή για μας. Ότι οι πατριώτες μας, οι Λάκωνες, μας καταλάβανε και θα είναι δίπλα. Πρόεδρε, το Σιανοπούλιο, γιατί μου αρέσει να τα βάζω σε μια σωστή βάση τα πράγματα. Δηλαδή ο Μακαρίτης ο Σαϊνόπουλος. Τώρα έχουμε τον Δημήτρη τον Αθανασόπουλο. Ξέρετε, ο μαέστρος.